Γιώργος Οικονομίδης, ο αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού, γνωστοποιεί μία απόφαση της εθνικής κυβερνήσεως. Το πρώτο παιδί που εγεννήθη την 21η Απριλίου θα το βαπτίσει η Επανάσταση. Εν συνεχεία παρουσίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ξημερώνει μια μεγάλη ημέρα. Οι πρώτες ακτίνες του ηλίου ξυπνούν την Αθήνα, ξυπνούν την Ελλάδα, η οποία έχει φορέσει τα γιορτινά της για να εορτάσει τα μεγάλα γενέθλια της Εθνικής Αναστάσεως. Σαν σήμερα, πριν ακριβώς ένα έτος, ο ελληνικός ήλιος εφώτισε την ημέρα της 21ης Απριλίου του 1967. Ήτο η ημέρα εκείνη σφραγισμένη από τη μοίρα της χώρας. Ήτο η ημέρα κατά την οποία ο Φίνιξ, το μυθικό πουλί, ανεγεννά το επιστέφρας του. Και μαζί του ανεγεννά το η Ελλάς. Εφέτος, όπου υπήρχαν Έλληνες, Έλληνες χριστιανοί, Έλληνες πραγματικοί, εόρτασαν με ενθουσιασμόν τα εθνικά γενέθλια την πρώτη επέτειον της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως του λαού και του στρατού την 21η Απριλίου. Ο Γιώργος Οικονομίδης, ο αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού, γνωστοποιεί μία απόφαση της εθνικής κυβερνήσεως. Το πρώτο παιδί που εγεννήθη την 21η Απριλίου θα το βαπτίσει η Επανάσταση. Εν συνεχεία παρουσίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διαφόρους τορούς για να εκφράζουν τα αισθήματά των. Και οι νεότεροι Έλληνες δεν μπορούσαν να διαφέρουν σε αυτό. Εκφορευτικές ομάδες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μαζί με τα λαϊκά χορευτικά συγκροτήματα, δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο, καθώς εκφράζουν μέσω του χορού την μεγάλη χαράντων και την μεγάλη επέτειο. Υκολούθησαν ένα επιβλητικό ήχος και φως με συμβολικά τρίκ. Ισχυρή προβολής ελόγχιζαν των Αττικών ουρανών, ενώ πυροτεχνήματα κατήβγαζαν την Αθηναϊκή νύχτα. Εκατοντάδες στρατιωτών, ναυτών και σμηνητών, οι οποίοι τοποθετήθησαν καταλήλως εις το πέταλο του σταδίου, εσήκωσαν κατά επανάληψη γαλάζια και λευκά πλαίσια, για τον οποίο σχημάτιζαν την ελληνική σημαία, επί της οποίας αναγράφεται 21η Απριλίου. Ο Γιώργος Οικονομίδης, ο αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού, γνωστοποιεί μία απόφαση της εθνικής κυβερνήσεως. Το πρώτο παιδί που εγεννήθη την 21η Απριλίου θα το βαπτίσει η Επανάσταση. Εν συνεχεία παρουσίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.